περιφέρεια Κρήτη συμβάλλει και υποστηρίζει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν σκοπό να εμπλουτίσουν τι γνώσει και τι δεξιότητε των μαθητών. Ένα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι και αυτό το Ασφαλό Κυκλοφορό. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να είναι ε, πολίτε ενσυνείδητοι ε, πολίτε οι οποίοι θα προσέχουν και τον εαυτό του πρώτα απ' όλα αλλά και του συν... Ε, 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 πολίτες τους, τους ανθρώπους που θα κυκλοφορούν με αυτοκίνητο, με ποδήλατο, αλλά και με τα πόδια τώρα που τα παιδιά είναι μικρά. Οπότε η Περιφέρεια Κρήτης με τη σειρά τη και εφόσον οι φορείς, οι συνεργαζόμενοι είναι πάλι από το χώρο της παιδείας αλλά και η τροχέα Ηρακλείου, βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να εντάξει τα παιδιά στην κυκλοφοριακή αγωγή από πολύ μικρές ηλικίε. Η σημερινή συνάντηση όλων των φορέων είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ξεκινάει αυτό το πολύτιμο πρόγραμμα ε, εκπαίδευσης του νέου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Ηρακλείου. Ε, για να ετοιμάσουμε να εκπαιδεύσουμε και να ετοιμάσουμε μια νέα γενιά η οποία να σέβεται όταν οδηγεί να σέβεται την, τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των ο, ο, ο συνανθρώπων μας. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιλαμβανόμαστε και σαν κοινωνία της Κρήτης ότι θα πρέπει να γίνουν και να και η περιφέρεια Κρήτης αυτά τα ενισχύει και θέλει και ακόμα περισσότερα, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία α, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εμπειρία τη τροχίας Ηρακλείου σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μεγάλη και έχει σχολιαστεί σωστά ότι η δράση τους είναι πρότυπο για την Ελλάδα ε, και συγχαρητήρια και στον Δήμο Ηρακλείου που παραχωρεί το Πάρκο Δικής κυκλοφορία σε όλο αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελεί ένα πρότυπο σταθμό ο οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. για πρώτη φορά, λοιπόν, εντάκτηκε το, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Διεύθυνση Παιδείας και στην Αντιδημαρχία Παιδείας. Θεωρήσαμε, λοιπόν, σωστό να σηματοδοτήσουμε αυτή την έναρξη συνεργασίας με τη συνεργασία και των υπόλοιπων φορέων σε μία φάση δραστηριοτήτων δεκαήμερης διάρκειας οι οποίες έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους μικρούς μαθητές και γιατί όχι και οι μικροί μαθητές να συντονίσουν και να βοηθήσουν και τους γονείς τους, με στόχο πάντα την ασφαλή οδήγηση. Είμαστε περήφανοι που έχουμε διαθέσει προσωπικό από το Δήμο Ηρακλείου, αλλά και συνεργαζόμαστε με εθελοντικές οργανώσεις, με άλλους φορείς, που ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου, με την περιφέρεια Κρήτη, στην τροχεία Ηρακλείου, ώστε να σηματοδοτήσουμε αυτή την έναρξη με πάρα πολλές επισκέψεις μαθητών, οι οποίες στο δεκαήμερο υπολογίζονται σε χιλιάδες. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, σε συνεργασία με τους φορείς Περιφέρεια Κρήτης, τους δύο εντεταλμένους συμβούλους του δύο εντεταλμένου συμβούλου παιδεία και οδική ασφάλεια, με το Δήμο Ηρακλείου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδεία, με το τμήμα το διοικητή τη Τροσία Ηρακλείου και το τμήμα Τροσία, διοργανώνουμε από κοινού μία δράση που θα εξελιχθεί στι επόμενε δέκα ημέρε για τα σχολεία και τους μαθητές του Ηρακλείου, η οποία έχει θέμα την οδική η ασφάλεια και το πώ τα παιδιά θα μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στου δρόμου. Ε, είναι το ασφαλώ κυκλοφορό. Ε, θα εξελιχθεί τι επόμενε μέρε στο πάρκο κυκλοφοριακή αγωγή του Δήμου Ηρακλείου και θα έχουν την ευκαιρία οι μαθητέ μα, περίπου 1.500 μαθητέ, να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο που θα κυκλοφορούν ω πεζοί, ω ποδηλάτε, αλλά και τον τρόπο που θα συμπεριφέρονται ω οδηγοί και συνοδηγοί για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια δράση που την έχουμε κάνει και στο παρελθόν και συνεχίζεται φέτος. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές. Ε, πολλοί γονείς μας ενημερώνουν ότι έφτασαν και ήδη να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους με τις υποδείξεις των μαθητών που παρακολούθησαν τη δράση. Άρα σημαίνει ότι αξίζει να συνεχίσουμε. Ε, και είναι πολύ σημαντικό που συνεργάζονται όλοι αυτοί οι φορείς για να εξελιχθεί ένα πρόγραμμα που έχει ως σημείο αναφοράς τους μαθητές και το πώς θα μάθουν να συμπεριφέρονται σωστά στον τρόπο που θα κυκλοφορούν στο μέλλον. Στο πλαίσιο σωστής διαπαιδαγώγησης των νέων παιδιών στην οδική ασφάλεια και έτσι στην κυκλοφοριακή αγωγή, την επόμενη εβδομάδα και τις δύο επόμενες εβδομάδες, συνολικά 10 ημέρες, θα λάβει η χώρα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ιρακλείου στην Νέα Λικαρνασσό η δράση ασφαλώς κυκλοφορό. Στη δράση αυτή συμπλά, συμπράττουμε όλοι οι τοπικοί φορείς, ελληνική αστυνομία, Δήμος Ιρακλείου, διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομού Ιρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης και το στίχημα είναι ένα να δημιουργήσουμε, να σφυριλατήσουμε τη νέα γενιά και οι νέοι, οι μελλοντικοί οδηγοί να είναι καλύτεροι από τους σημερινούς οδηγούς. Ε, από την ελληνική αστυνομία ε, θα συμμετέχουν πλήθος συναδέλφων μας στη δράση αυτή που θα εκπαιδεύσουν τα νέα παιδιά. Α, συγκεκριμένα 12 τον αριθμό από το Τμήμα Τροχιάς Ιρακλείου και την τουριστική αστυνομία. Αλλά επίσης θα υπάρχουν και πάρα πολλοί ε, άλλοι σταθμοί στο χώρο, Όπω, για παράδειγμα, θα υπάρχει κλιμάκιο τη πυροσβεστική αστυνομία με πυροσβεστικό όχημα και συναδέλφου πυροσβέστε, θα υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και διασώστε, θα υπάρχουν προσωμιωτέ στο χώρο, όπως προσωμιωτή ανατροπή οχήματο, προσωμιωτή πρόσκρουση οχήματο, γυαλιά προσωμείωση μέθη, διάφορα άλλα διαδραστικά βιωματικά παιχνίδια που συνδέονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας mm. και διάφοροι άλλοι σταθμοί, όπως ένα σταθμός είναι για την πεζή κυκλοφορία των παιδιών στο πρότυπο αυτό της πόλης του Πάρκου της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Άλλος σταθμός είναι για την ενημέρωση των παιδιών για τις πινακίδες σήμασης πώς τα παιδιά με έναν άλλο σταθμό, πώς θα ποδηλατούν στην πόλη μέσα και στόχος είναι ε, να καλοχήσουμε τα νέα παιδιά, να σφυρελατήσουμε ε, τα νέα παιδιά έτσι ώστε η συμπεριφορά τους να είναι η ορθή, ε, να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο, πρωτίστως για τη δικιά τους σωματική ακεραιότητα, ε, με σεβασμό πρώτα στον ίδιο τους στον εαυτό και κατ' επέκταση στους όλους τους άλλους συμπολίτες μας.